Ένα χρόνο πριν από αυτό το βήμα προειδοποιούσαμε τον ελληνικό λαό πως η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας που εμφανιζόταν ως ο απομηχανής θεός εκθέτει την ελληνική οικονομία. Και αυτό επιβεβαιώθηκε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που το ΑΕΠ είναι 15% μειωμένο είναι τουλάχιστον αστεία. Τόσο γιατί συγκαλύπτει πως η ελληνική οικονομία ξεκίνησε από πολύ χαμηλότερα, από ένα μείον 25% του ΑΕΠ, λόγω της προηγούμενης κρίσης βέβαια, όσο και γιατί έρχεται και το τρίτο τρίμηνο του έτους, που θα φανούν πιο ξεκάθαρα οι επιπτώσεις αυτές της περιβόητης εξωστρέφειας, της εξάρτησης της χώρας από τις ατμομηχανές τις λεγόμενες του τουρισμού και των μεταφορών. Το νέο πακέτο είναι κομμένο και ραμμένο για τους ομίλους της πράσινης οικονομίας, των ψηφιακών επενδύσεων που θα βλέπουν ήδη εκτόξευση της κερδοφορίας τους και στους οποίους θα συρρεύσει ποταμός επενδύσεων. Όμως όλοι δεν σταματούν να επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα για τους λαούς. Οι θυσίες των μισθωτών εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων μικρών επιχειρηματιών θα συνεχιστούν, θα γίνονται πάνω στο βωμό της επανεκκίνησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι θυσίες αυτές θα συνεχιστούν για να αποπληρωθεί το χρέος με το οποίο χρηματοδοτούνται τώρα γαλαντόμικα οι πράσινοι και οι ψηφιακοί μονοπωλιακοί όμιλοι.